προϊόντα συνεχίζουν να επιβάλλουν στους παραγωγούς οι μεσάζοντες για να κερδοσκοπούν. Μετά τα κεράσια και στα βερίκοκα, οι παραγωγοί λένε ότι δίνουν τα προϊόντα τους χωρίς να ξέρουν ποια είναι η τιμή την οποία θα πληρωθούν. Ζητάνε εμείς να καλλιεργήσουμε, να κάνουμε το προϊόν σωστά, να μπορεί να το φάει καταναλωτής όμορφα και ωραία και δεν γνωρίζουμε τις τιμές. Έως 12 ευρώ το κιλό η εξοργιστική απόκληση στα κεράσια από το χωράφι στο ράφι, όπως κατέγραψε την Πέμπτη το ρεπορτάζ του Α. Έως 6 ευρώ το κιλό η απόκληση στα βερίκοκα. Ποιο είναι το κοινό σε αυτά τα δύο προϊόντα? Οι ανοιχτές τιμές πώλησης από το χωράφι στον έμπορο. Πολλοί παραγωγοί πουλάνε σε τιμές, πουλάνε τα προϊόντα και δεν ξέρουν τι τιμές. Για ποιο λόγο? Παίρνουν με ανοιχτές τιμές, είναι κάποιες εταιρείες που πληρώνουν με δίμηνες επιταγές και υπάρχει γενικώς μια ασάφεια ως προς την τιμή που θα πληρωθεί ο παραγωγός. Οι ανοιχτές τιμές χωρίς παραστατικά είναι μια παράνομη πρακτική που ευνοεί, όπως λένε αγρότες, την εσχροκέρδεια, δηλαδή την εκτόξευση των τιμών για τον καταναλωτή. Έως 30% πάνω μέσα σε ένα χρόνο τα βερίκοκα. Μπορεί να έρθει ένας έμπορος και να πει σήμερα ότι εγώ αγοράζω τα βερίκοκα 1,5 ευρώ και όταν θα έρθει η ώρα να πληρωθεί να πάρει 1 ευρώ. Γιατί δεν μπορεί ο παραγωγός να δεσμεύσει τον έμπορο. Παραγωγοί τονίζουν ότι από τις διαπραγματεύσεις με τους εμπόρους βγαίνουν τις περισσότερες φορές χαμένοι. Μάλιστα επισημαίνουν την ανυπαρξία υποδομών, για παράδειγμα στους συνεταιρισμούς, που θα τους επέτρεπαν την αποθήκευση όλων των προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στους εμπόρους, ώστε να πετύχουν καλύτερη τιμή. Θα περιμένω λίγο να πέσουν τιμές και ίσως από την άλλη εβδομάδα. Έως 7 ευρώ το κιλό πολλούνται σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτή τα βερίκοκα, όταν πέρυσι την ίδια εποχή η ανώτερη τιμή δεν ξεπερνούσε τα 5 ευρώ το κιλό. Ακόμη και παραγωγοί δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς γίνεται να φεύγουν φέτος τα βερίκοκα από το χωράφι φθηνότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Όμως ο καταναλωτής να τα αγοράζει ως 30% πιο ακριβά. Άλλοι έχουν άλλες τιμές, άλλα 50 λεπτά παραπάνω, άλλα έχουν 50 λεπτά και κάτω. Πρέπει να ψάχνεις. Ναι, πρέπει να κάνεις τον κύκλο άλλο και μετά να αποφασίζεις. Έλεγχοι γίνονται στην αγορά από μεικτά κλιμάκια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα συνεχίσουν και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις από τη στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες. Χρειάζεται να μπει τάξη στην αγορά και να φεύγουν όλα τα προϊόντα από το χωράφι με παραστατικά και συγκεκριμένες τιμές, όπως προβλέπεται και από τον νόμο, λένε παραγωγοί, και επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύονται και οι καταναλωτές. Εκτός συνόρων στην Ιταλία τώρα, μαφιόζοι.